Συνεδρίασε λοιπόν η Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου Σιτίας. Πρώτη συνεδρίαση μετά την ένταξη στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Γεωπάρκων. Ενημερώθηκαν τα μέλη για τα πεπραγμένα της συνάντησης που έγινε και της αξιολόγησης στο Ουλού της Φιλανδίας και συζητήθηκαν επιπλέον και ζητήματα τα οποία θα αφορούν από εδώ και πέρα μελλοντικά τον τρόπο λειτουργίας γεωπάρκου πλέον και όχι φυσικού πάρκου, όπως ήταν στο παρελθόν, τον τρόπο εξέβρεσης εσόδων, ώστε να μπορεί να λειτουργεί στη λογική κάποια στιγμή της αυτοτέλειας, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί μέσα από τα δικά του έσοδα. Συζητήσαμε για πιθανές συνεργασίες που θα προκύψουν στο κομμάτι και του τουρισμού, του εναλλακτικού, αλλά και των παραγωγών με το φορέα διαχείρισης, προκειμένου τα προϊόντα τους να φέρουν το σήμα του γεωπάρκου και οι υπηρεσίες των καταλυμάτων και των ξενοδοχείων να φέρουν το σήμα του γεωπάρκου. Συζητήθηκε η ένταξη και η υποβολή πρότασης σε δύο νέα προγράμματα, πιθανά προγράμματα Interreg, τα οποία θα ανοίξουν από τον επόμενο μήνα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε πρόταση για σήμανση νέων γεωδιαδρομών, για νέα μονοπάτια, για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας δυτικά πλέον στη δυτική πλευρά του γεωπάρκου προς την πλευρά των έξω μουλιανών, για τον εξοραϊσμό και την αποκατάσταση του Κεφαλοβρύση, όπου εκεί σκοπεύουμε να υποβάλουμε πρόταση ώστε να γίνει κέντρο ενημέρωσης του δυτικού τμήματος του γεωπάρκου. Και όπως είπα και πριν, να χαραχτούν νέες γεωδιαδρομές και να εκδοθούν νέοι χάρτες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι αφορά ένα άλλο πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πάλι, διασυνοριακό, που θα αφορά τον παράκτιο οικοτουρισμό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε όταν θα ανοίξουν τα προγράμματα αυτά, γιατί με βάση τις πληροφορίες που έχουμε κινούμαστε και είμαστε και σε συζητήσεις με τους πιθανούς εταίρους, γιατί αυτά τα προγράμματα είναι διασυνοριακά και χρειάζονται τουλάχιστον τρεις εταίροι προκειμένου να υλοποιηθούν, όπως ήταν και το Interreg τότε που ξεκίνησε προκειμένου να δημιουργηθεί το φυσικό πάρκο και να φτάσουμε σήμερα να είμαστε γεωπάρκο.